Οικία Παπαισωτηρίου, παρακαλώ, λέγεται. Ναι. Καλησπέρα. Αλέξη Μαντά στο τηλέφωνο. Καλησπέρα, κύριε Μαντά. Τι θα θέλατε? Θα ήθελα να μιλήσω με τη Μαρία. Εσείς μπορεί. Η Μαρία όμως δεν θέλει να σας μιλήσει. Δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι στο σπίτι? Ναι, σπίτι είναι η Μαρία, αλλά δεν θέλει να σας μιλήσει. Και είπε την ευκαιρία να σας πω ότι ούτε κι εγώ θέλω να σας μιλήσω. Καλησπέρα σας. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Είστε ο πατέρας της, σωστά? Σωστά. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν σας είπε τι έγινε. Φυσικά και μου είπε, κόρη μου. Ναι. Θα ήθελα να της ζητήσω συγγνώμη, κύριε Παπαισωτηρίου. Έγινε ένα τεράστιο λάθος. Η θέση της στην εταιρεία την περιμένει. Όλοι την περιμένουμε να γυρίσει. Θα ξεροσταλιάσετε. Η Μαρία δεν πρόκειται να γυρίσει, κύριε Μαντά. Και πρέπει να σας πω ότι είστε πολύ τυχερός που δεν σας κάνουμε μήνυση μετά από τον άθλιο τρόπο που της φερθήκατε. Μα σας παρακαλώ, έγινε λάθος. Τη ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Με μια συγγνώμη δεν διορθώνουν τα πάντα, κύριε Μαντά. Καιρός να το μάθετε. Και σας επαναλαμβάνω, είστε πολύ τυχερός που δεν σας κάνουμε μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση. Γεια σας. Μου το έκλεισε. Ο πατέρας της. Όχι η Μαρία. Η Μαρία δεν βγήκε καν στο τηλέφωνο. Τελικά, ίσως να είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα. Καλά, έχω μείνει. Μόνο που δεν με βρήσανε. Και εσύ δεν τη στόλισες και λίγο πριν. Εντάξει ρε Δημητρή, έκανα λάθος. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Κασέτα μου φέρανε που την ενοχοποιούσε. Να διέλειος. Το θέμα με την κασέτα έμπαζε από την αρχή, αλλά τέλος πάντων. Όπως και να έχει, την αμφισβήτησες χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι λογικό να έχει πληγωθεί, κοπέλα. Να έχει πληγωθεί σιγά. Δεν είμαστε νηπιαγωγείο εδώ. Εταιρεία είναι. Θα έπρεπε να ήταν πιο σκληραγωγημένη. Καλά, τώρα την κατηγορείς επειδή δεν είναι χοντρό, έτσι. Συγγνώμη, φίλε, αλλά έχεις άδικο. Και τι θα κάνω? Δεν ξέρω. Όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς. Κάτσε ρε εσύ τώρα. Σοβαρά. Τι θα κάνω χωρίς τη Μαρία? Δεν γίνεται να συνεχίσουμε χωρίς τη Μαρία. Η Μαρία κάνει τα πάντα εδώ μέσα. Ξέρει πώς να χειριστεί τη στρατιά. Τι θα κάνω? Ευτυχώς που δεν είναι εδώ η Μαρκέλα, γιατί θα είχε πρασινίσει από τη ζήλια της. Θα μου πεις τώρα τι θα κάνω? Πώς θα τη φέρω πίσω? Λοιπόν, θα πρέπει να της υποσχεθείς γάμο. Έλα μωρέ, άσε με να κανιβαλίσω κι εγώ λίγο. Λοιπόν, όταν εγώ κάνω κάποια χοντρή καφρίλα σε μια γκόμενα, ο μόνος τρόπος για να την κάνω να λυγίσει είναι ένας. Πες μου, θα κάνω τα πάντα. Δεν χρειάζεται. Υπάρχουν συγκεκριμένοι μέθοδοι για να του πάρεις μια γυναίκα. Ακόμα κι αν είναι η Μαρία. Θα πας λοιπόν από το σπίτι της. Με ύφος περίλυπο. Ταπεινό. Καταρακωμένος θα της πεις πόσο τη χρειάζεσαι. Στη χειρότερη θα της το τραγουδήσεις κιόλας. Μετά θα της πεις πόσο χαμένος είσαι που δεν την έχεις κοντά σου. Θα της πας και λουλούδια. Α, και σοκολατάκια, ε. Για τους γονείς της. Σιγά, βρε Κέτη. Με τρόμαξες. Το κουδούνι είναι. Δεν είναι οι σάλπιγγες της αποκάλυψης. Μα εγώ πάω στο δωμάτιό μου. Δεν θέλω να με πουν έτσι. Πήγαινε, πουλάκι μου. Η Μάτα θα είναι από δίπλα. Της είχα δανειστεί τη μεζούρα. Μάτα, αυτή είναι το Μάτα. Φεύγω. Καλησπέρα σας. Η κυρία Παπαισωτηρίου. Η ίδια. Είμαι ο Αλέξης Μαντάς. Τι κάνετε? Ο κύριος Μαντάς, αυτοπροσώπος. Ναι. Θα μπορούσα να περάσω αν δεν σας ενοχλώ. Εσείς να ενοχλείτε. Παρακαλώ, περάστε. Μαρία, Μαρία, έλα. Ήρθε ο κύριος Μαντάς. Τι θέλετε εδώ, κύριε? Ήρθατε να τα ακούσετε και από κοντά? Κύριε Παπαισωτηρίου, χαίρομαι πολύ. Αλέξη Μαντάς. Αυτά είναι για σας. Δεν έπρεπε. Όμως σας παρακαλώ. Και λίγα λουλούδια για τη Μαρία. Ακούστε, κυρία Μαντά. Δεν ξέρω τι ιδέα έχετε για τον εαυτό σας. Αλλά αν νομίζετε ότι θα σας συγχωρήσουμε επειδή θα τα δω με λουλούδια και γλυκά, λες και γιορτάζουμε κιόλας, γελιέστε. Σέβομαι την άποψη σας, κύριε Παπαισωτηρίου. Αλλά με όλο το σεβασμό,
Έχω το δικαίωμα να ζητήσω συγγνώμη από τη Μαρία. Ξέρω ότι την αδίκησα. Ότι της φέρθηκα άσχημα. Και θέλω να επανορθώσω. Ακούς, θέλει να επανορθώσει ο άνθρωπος. Και τι νομίζετε ότι είναι η κόρη μου, κύριε? Έτσι θα την αδικείτε, θα την προσβάλλετε και μετά θα λέτε μια συγγνώμη και όλα εντάξει? Σαν να μην συμβαίνει τίποτα? Σας παρακαλώ πολύ, φύγετε από το σπίτι μου. Ακούστε με μισό λεπτό. Δεν θα ακούσω τίποτε. Ούτε η Μαρία θέλει να ακούσει τίποτε. Η κόρη μου έδωσε ακόμα και την ψυχή της για την εταιρεία σας. Και το αντάλλαγμα? Δεν ξέρω τι της κάνατε το πρωί, αλλά γυρίσατε στο σπίτι με μάτια πρισμένα από το κλάμα. Έγινε παρεξήγηση. Δεν με νοιάζει τι έγινε. Με νοιάζει ότι η κόρη μου έκλαιγε εξαιτία σας. Και δεν μπορείτε να επανορθώσετε γι' αυτό. Όσα λουλούδια και γλυκά να φέρετε εδώ μέσα. Και τώρα σας παρακαλώ πολύ, φύγετε. Κύριε Παπασωτηρίου, πρώτος εγώ ξέρω πώς έχει προσφέρει η Μαρία στην εταιρεία. Και λυπάμαι φάνταστα αν την πλήγω στη συμπεριφορά μου. Αλλά γι' αυτό είμαι εδώ. Δεν μας νοιάζει γιατί είστε εδώ, κυρία. Δεν έχει σημασία. Δεν πάει να της προσφέρετε σοκολάτες, λουλούδια, ακόμα και διπλά λεφτά. Εμείς δεν ξεπουλιόμαστε, κύριε Μαντά. Έχουμε την αξιοπρέπειά μας. Φύγετε. Μια στιγμή, πατέρα. Μαρία. Μαρία. Εγώ θέλω να ακούσω τι έχει να μου πει ο κύριος Μαντάς. Από βιβλία. Σας κάλεσα εδώ για να μην έχουμε παρεμβολές από τον πατέρα μου. Όχι για να θαυμάσετε τη βιβλιοθήκη μου. Ναι, ναι. Απλά κοίταζα το χώρο σου. Εδώ ετοιμάζεις αναφορές, τις παρουσιάσεις. Όλα τα μαγικά σου εδώ τα κάνεις, ε? Εδώ τα έκανα. Τώρα ελπίζω να βρω άλλες χρήσεις για αυτό το χώρο. Και επίσης ελπίζω ο επόμενος εργοδότης μου να τις εκτιμήσει. Μαρία, θέλω να σου μιλήσω γι' αυτό. Πρέπει να ξέρεις ότι αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα για τον τρόπο που σου μίλησα. Που σε αμφισβήτησα. Που πίστεψα έστω και για λίγο ότι ήσουν ικανή για μια τέτοια πράξη. Λυπάμαι που νιώθετε άσχημα, κύριε Μαντά. Εύχομαι να το ξεπεράσετε σύντομα, γιατί έχετε και δουλειές. Έχουμε, Μαρία, έχουμε. Η θέση σου στην εκκομότητα σε περιμένει. Άδικα θα περιμένει. Εσείς δεν μου είπατε να τσακιστώ να φύγω από την εταιρεία, ότι σας αειδιάζω. Δεν το θυμάστε? Μαρία, είπα πολλές χαζομάρες και ντρέπομαι για αυτές. Σου εξήγησα και μέσα. Ο Κωνσταντίνος τα ομολόγησε όλα. Και αμέσως αισθάνθηκα τόσο ηλίθιος που σε κατηγόρησα. Σου ζητώ συγγνώμη μέσα από την καρδιά μου. Γύρνα πίσω. Μη χάνετε το χρόνο σας, κύριε Μαντά. Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσω στην εταιρεία. Καταλαβαίνω ότι σας κοροϊδέψε, κύριε Στεφανέλης. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς μπορέσατε να πιστέψετε για μένα μετά από όλα όσα έχω κάνει για σας, για την εταιρεία, ότι θα μπορούσα να βγάλω λεφτά εις βάρος σας με τέτοιο πρόστιχο τρόπο. Μαρία, μόνος σου το είπες. Με κοροϊδέψαν. Πέσαμε και οι δύο θύματα απάτης. Με τη διαφορά όμως ότι εγώ δεν σας προδώσα ποτέ. Ενώ εσείς με προδώσατε, κύριε Μαντά. Με την πρώτη ευκαιρία με αμφισβητήσατε σαν να μην με ξέρατε ποτέ. Εμένα που μέχρι και ψέματα δέχτηκα να πω στο συμβούλιο για εσάς. Το ξέρω, Μαρία, το ξέρω. Έκανα τεράστιο λάθος που αμφέβαλα για την εντυμότητα και την αφοσίωσή σου. Είμαι ηλίθιος, είμαι απερίσκεπτος και το παραδέχομαι. Επίσης, δεν μπορώ χωρίς εσένα. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλον να αντικαταστήσει εσένα στην εκκομόντα. Και δεν θέλω. Είσαι το καλύτερο στέλεχος που θα μπορούσε να έχει κανείς δίπλα του. Ουδείς ένα αντικατάστατος, κύριε Μαντά. Μαρία, θα σου δώσω όσα μου ζητήσεις. Το πιστεύετε έτσι? Μετά από όλα όσα έγιναν, πιστεύετε ότι εμένα με νοιάζουν τα λεφτά? Αν κυνηγούσα τα χρήματα, κύριε Μαντά, μπορεί και να είχα δεχτεί το λάδωμα της Rag Fabrics. Μαρία, δεν λέω αυτό. Απλά θέλω να σου δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σου και το ήθος σου και ό,τι έχεις προσφέρει σε μένα. Το δείξατε. Το δείξατε, κύριε Μαντά, και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο. Αν δεν σας πειράζει όμως, πηγαίνετε, σας παρακαλώ. Μαρία, δεν πάω πουθενά χωρίς εσένα.
κάνετε? Θα μείνετε εδώ? Γιατί εγώ δεν ξαναγυρνάω στην Εκομούντα. Αρκετές φορές παραλίγο να με διώξετε. Μία η κυρία Μαρκέλα, μία εσείς και τα κολλήματά σας. Ξέρεις όμως είναι... Αφήστε με να τελειώσω. Έτρεμα και μόνο στην ιδέα ότι θα φύγω. Γιατί για μένα αυτή η δουλειά ήταν η ζωή μου. Και τώρα καταλαβαίνω πόσο λάθος έκανα. Όχι Μαρία, μην το λες αυτό. Ξέρω ότι πέρασε δύσκολα στην αρχή. Ξέρω ότι άρχισα να καταλάβω την αξία σου. Αλλά από τότε που την κατάλαβα, δεν υπάρχει μέρα που να μην ευχαριστώ τον Θεό που σε έφερε στην Εκομόντα. Εντάξει, για λίγη ώρα σήμερα την ξέχασα. Πρέπει δηλαδή να με τιμωρήσεις. Δεν το κάνω για να σας τιμωρήσω, κύριε Μαντά. Απλά δεν ξέρω αν μπορώ. Αλήθεια σας το λέω. Δεν ξέρω αν μπορώ. Μπορείς, Μαρία, μπορείς. Σε παρακαλώ να μπορέσεις. Τι θα κάνω εγώ χωρίς εσένα? Είσαι το δεξί μου χέρι και το αριστερό μου τις περισσότερες φορές. Και τα αυτιά μου και τα μάτια μου. Με τόσους βαθμούς μοιοπίας που έχω, καλύτερα να χρησιμοποιείτε τα δικά σας. Έλα Μαρία, γύρνα. Δουλεύαμε καλά μαζί. Δεν θα τα καταφέρω μόνος μου. Φαντάσου πόσα λάθη θα κάνω στα επόμενα συμβούλια. Μη σου πω τι έχει να γίνει με τα συμβόλαια των Αμερικάνων. Πες μου, θα γυρίσεις? Εντάξει, δεν θέλω να σε πιέζω άλλο. Πάω στο γραφείο. Και όποτε, και αν θες, πάρε με τηλέφωνο. Ό,τι ώρα και να είναι. Κύριε Μαντά, μισό λεπτό. Θα γυρίσω. Αλλά κάτω από ορισμένους όρους. Ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησες να παίξω. Ούτε μια στιγμή.